Υπάρχει τε ημίψεις πάσης εντολής Θεού παλαιάς θε και νέας διαθήκης ποιητική και παντός αγαθούν του μέλλοντος αιώνος παρεκτική. Ημίψεις είναι επίσης το μέσο με το οποίο μπορεί κανείς να εφαρμόσει όλη την παλαιά και την καινή διαθήκη. Ολόκληρο το θέλημα του Θεού μας παρέχει δε επιπλέον κάθε αγαθό του μέλλοντος αιώνος. Η νύψη επομένως δεν είναι μόνο κάθαρσης, γνώσης και αποκάλυψης, αλλά είναι και εκπλήρωσης του φύλου θελήματος και προαπόκτησης, θα λέγαμε προδίωσης όσων αναφέρονται στο μέλλον. Συγκλίνει τα πάντα μέσα της. Από την αρχή μέχρι τώρα το πρώτο κεφάλαιο δεν έχει καμία τελεία. Όλες οι προτάσεις συνδέονται με ένα ή και ή τε. Που δείχνει ότι το νόημα συνεχίζεται και δεν μπορούμε να το διακόψουμε, διότι όλα αυτά τα βιώματα διαδέχονται το ένα το άλλο. Όπως όταν κάποιος διηγείται, δεν το διακόπτει για να μην χάσει τη συνέχεια του λόγου, έτσι και ο Άγιος Ησύχιος είναι σαν να σου λέγει: περίμενε, περίμενε να σου αποκαλύψω τα πρώτα δωρήματα που θα σου χαρίσει ο Θεός, και μετά θα προχωρήσουμε και στα επόμενα. Πάσης εντολής Θεού παλαιάστε και νέα διαθήκης ποιητική. Συνήθως, εμείς κάθε φορά αναρωτιόμαστε ποιο είναι το θέλημα του Θεού ή λέμε αν θέλει ο Θεός. Ο Θεός όμως δεν είναι γρίφος, δεν είναι ένιγμα, είναι σταρά τα πράγματα, κουκιά μετρημένα. Όποιος επομένως δεν γνωρίζει το θέλημα του Θεού, αποκαλύπτει πως ουδέποτε αγάπησε τον Θεό, ουδέποτε έσκυψε επάνω στο στήθος του Χριστού. Γνωρίζουμε λοιπόν με την ύψη το θέλημα του Θεού και παράλληλα μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Παράξενο όμως, δεν λέγει ο Άγιος ότι ο άνθρωπος είναι ο ποιόν το θέλημα του Θεού, αλλά η ύψη είναι ποιητική. Γιατί? Διότι για να κάνεις το θέλημα του Θεού είναι ανάγκη να το θέλεις. Εάν θέλεις θα το εξασκήσεις με την λειτουργία της ύψης και τότε το θέλημα του Θεού θα εφαρμοστεί στη ζωή σου και δεν θα αναλογίζεσαι τι λέγει ο Χριστός. Λέγει να σηκώνω το σταυρό μου, όχ, πώς θα το σηκώσω. Αν θα κάνεις έτσι μετά, δεν θα μπορείς να συνεχίσεις, διότι ο Θεός έχει πολλά θελήματα. Πώς θα τα μετρήσεις όλα και πώς να αρχίσεις ένα-ένα να τα εφαρμόζεις. Γι' αυτό ακολούθησε την ύψη που είναι μια αδραξιά. Απλώνεις το χέρι σου και πιάνεις αμέσως όλες τις εντολές που έδωσε ο Θεός στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Το θέλημα λοιπόν του Θεού δεν είναι κάτι μπροστά στο οποίο σκοντάπτει ο άνθρωπος. Καταργήθηκε η δύναμη και το σώμα. Θα λέγαμε του νόμου που οδηγούσε στην αμαρτία. Ήρθε η χάρις και με έναν απρούστατο τρόπο έκανε λυπτικά και κατορθωτά τα εντάλματά της. Το θέλημα του Θεού είναι απλό, ελαφρό, χριστό, φτιαγμένο στα δικά μας μέτρα και στις δικές μας δυνατότητες. Δεν είναι δίνιος ούτε σκληρός ο Θεός, ώστε να κάνει τη ζωή μας μαύρη, άγρια και δύσκολη. Ο Θεός είναι πολυέθναγνος, παντελεήμων, φιλάνθρωπος, ένας καλός Σαμαρίτης, ο οποίος έδωσε και το αίμα του για μας. Δεν είναι δυνατόν να εννοήσουμε ότι μας ζητάει κάτι που δύσκολα θα το πετυχαίνουμε στη ζωή μας. Αντίθετα, επειδή γνώρισε προσωπικά την αδυναμία του ανθρώπου, μας τα χαρίζει όλα ο ίδιος. Αυτό οφείλουμε να το νιώσουμε. Διότι εάν φανταζόμεθα δύσκολο ή άγνωστο το θέλημα του Θεού ή εάν χρειάζεται να προσέχουμε κάθε φορά ώστε να μην κάνουμε λάθος στο οποίο είναι το θέλημα του Θεού, τότε δεν μπορούμε να ζήσουμε. Η ζωή μας στενεύει, η καρδιά μας πληγώνεται, το μυαλό μας κουράζεται, η ύπαρξή μας μαραζώνει. Ο Θεός μας άνοιξε τον δρόμο για τον ουρανό, έσπασε κάθε πράγμα που υψωνόταν μπροστά μας. Δεν είμαστε πλέον στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης με τις προτυπώσεις. Τώρα έρευσε το αίμα του Χριστού και όλα έχουν ξεδιαλύνει ενώπιον μας. Γι' αυτό λέμε ότι είναι εύκολη η χριστιανική ζωή. Άρα η νύψης είναι η χούφτα που αρπάζει και βάζει μέσα σου το απόλυτο αυτό μυστήριο, την πίεση όλων των εντολών. Μη διαμαρτύρεσαι επομένως λέγοντας «άνθρωπος είμαι, πώς μπορώ να τα κάνω όλα». Μόνο να άνοιξε το χέρι σου για να τα πάρεις όλα. Γνωρίζοντας πως εάν δεν τα κάνεις όλα, δεν κάνεις ούτε ένα. Και παντός αγαθού του μέλλοντος αιώνος, παρεκτική. Εδώ ολοκληρώνεται το νόημα της πρώτης περίοδου και βάζει ο Άγιος τελεία.
αφού μας είπε ότι η Μίτσες μας χαρίζει την κάθαρση, την θεία γνώση και την αποκάλυψη των μυστηρίων και μας κάνει εφαρμοστές του νόμου και του θεσμού του Θεού, τώρα προσθέτει ότι τώρα μας κάνει κατόχους των αγαθών, της βασιλείας των ουρανών. Όλα όσα απολαμβάνουν στον ουρανό τη στιγμή αυτή, η Παναγία, οι Άγγελοι, οι Αρχάγγελοι, οι Άγιοι, τα απολαμβάνουμε και εμείς μέσα στην καρδιά μας, στο μυστικό αυτό κατοικητήριο της Αγίας Τριάδος. Όπως μέσα στα σπήλαια, οι όσοι έβλεπαν τα μακράν και τα εγγύς, ο νους τους διόδευε στα ουράνια και κατόπτευε τα πάντα. Έτσι και μέσα στο σπήλαιο της δικής μας καρδιάς, του δικού μας νου, του δικού μας πνεύματος, στο μυστικό σπήλαιο της Αγίας Τριάδος, επιτυγχάνονται όλα όσα αναφέραμε. Η Νίτσις είναι παρεκτική, παντός αγαθού. Περιέχει εν αυτή τα αγαθά του μέλλοντος αιώνος και μας τα παρέχει, όχι στην αίρουσα, αλλά σε αυτή τη ζωή. Όπως μπαίνοντας σε μια αποθήκη βρίσκεις τα πάντα, αρκεί να θελήσεις να μπεις, έτσι ακριβώς αρκεί να ακολουθήσεις την οδό της Νίτσιος και βρίσκεις ακόμη και τα αιώνια αγαθά. Ας την ακολουθήσουμε. Εφόσον εν το άμα μας δίνει τα πάντα. Τόσες μεθόδους εφαρμόζουμε στη ζωή μας. Γιατί να μην εφαρμόσουμε και τη μέθοδο της Νίτσιος.